Αρχικά ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση και την ευκαιρία που μας δίνεται να ακουστεί και για πρώτη φορά στον αέρα η ανησυχία μας για την ανανέωση των συμβάσεων μας. Ναι. Αναφέρομαι λοιπόν στο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης των 5.500 νέων επιστημόνων ηλικίας 22 έως 29 ετών του ΑΕΔ, στο οποίο φυσικά ανήκω και εγώ. Τρέχει για πρώτη φορά το πρόγραμμα, έτσι δεν έχει υπάρξει αντίστοιχο στο παρελθόν. Έτσι, και εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ή να προβλέψουμε αν θα υπάρξει κάποια παράταση ή όχι. Πρόκειται για μια 12,5 σύμβαση, η οποία έλεξε, όπως είπα προηγουμένως, αρχές του επόμενου έτους. Εμείς ήδη έχουμε προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες ώστε να ακουστούμε. Ζητάμε επομένως και δημόσια, αν θέλετε, από το Υπουργείο Εργασίας να επεξεργαστεί άμεσα το αίτημά μας, να έχουμε σύντομα κάποια ενημέρωση. Κυρία Αγουσιού, όταν λέμε νέοι επιστήμονες, είστε ψυχολόγος. Έχει και άλλους επιστήμονες, δεν είναι αυτό το πρόγραμμα. Είναι ευρωπαϊκά κονδύλια αυτά? Από όσο γνωρίζω, εδώ τώρα μου δίνεται και μια καλή ευκαιρία να αναφερθώ στο γεγονός το ότι δεν έχουν καλυφθεί όλες οι 5.500 θέσεις που διατέθηκαν πέρυσι από ό,τι γνωρίζουμε. Που σημαίνει ότι λογικά έχουν περισσέψει και χρήματα από τον προϋπολογισμό του προγράμματος. Έτσι, κάτι που επιτρέπει ή δίνει το περιθώριο παράτασης. Και όταν λέμε ο ΑΕΔ έχει ψυχολόγους ή έχει διάφορες ειδικότητες, πείτε μας εσείς πού δουλεύετε, ας πούμε, πού απασχολείστε? Μία, όπως είπατε, είμαι ψυχολόγος, εργάζομαι σε δομή κλειστής περίθαλψης στη Θεσσαλονίκη, όπου οι έλλειψεις είναι πάρα πολλές και πολύ σημαντικές. Το μόνιμο προσωπικό είναι ελάχιστο. Οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου πάνε και έρχονται, ο αριθμός των περιθαλπωμένων είναι τεράστιο. Επομένως, είμαστε χρήσιμοι από άποψη κάθε. Ναι. Η σύμβασή σας πότε λήγει? Τον Ιανουάριο. Μας ακούτε? Ναι. Κύριε Αγούσιο, πότε λήγει η σύμβασή σας? Τέλη Φεβρουαρίου λήγει. Τέλη Φεβρουαρίου. Οπότε θέλετε να έχετε μια ενημέρωση για να δείτε τι θα γίνει μετά. Ακριβώς. Εμείς θα το θέσουμε στον ΑΕΔ. Ακούμε την αγωνία σας. Θα το θέσουμε στον ΑΕΔ και ό,τι απάντηση πάρουμε θα την ακούσετε κι εσείς, γιατί θα είναι μέσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν.